Λάθος. Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στον Κυριακό 56. Καλησπέρα, Κυριακό. Καλησπέρα, Πέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας απέστειλε την επιστολή της Ελεκτικής Υπηρεσίας, αυτή την επιστολή που κρατώ στα χέρια μου, στον Πανκύπρο Ιατρικό Σύλλογο και τη Γυναικολογική Εταιρεία. Αφότου λάβει τα σχόλιά τους, το Υπουργείο Υγείας θα αποστείλει απαντητική επιστολή στην Ελεκτική Υπηρεσία σε σχέση με τις ενέργειες που θα προβεί επί των εισηγήσεων για δημιουργία πρωτοκόλλου για τα τεστ Παπα-Νικολάου και ελέγχου της σχετικής δαπάνης. Μάλιστα. Οφείλουμε πάντως να αναγνωρίσουμε ότι αντιμέτωποι με τον κυκαιώνα διαφωνιών που αποκαλύπτει στο ρεπορτάζ σου κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες ασθενείς και φορολογούμενοι. Αυτό που έχει σημασία για μένα, Πέτρα, δεν είναι οι διαφωνίες, τα κίνητρα και τυχόν συμφέροντα. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετρά για τους πολίτες και πιστεύω και για τους αρμόδιους φορείς, είναι μέσα από αυτές τις διαφωνίες να διασφαλιστεί πρωτίστως το καλύτερο δυνατό για τους ασθενείς και στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαίωμα των γυναικών με οικονομικά προβλήματα να υποβάλλονται σε τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο να ενεργεί προληπτικά για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως ο καρκίνος. Δεν λέμε πάντοτε υγεία πάνω απ' όλα. Συνεπώς, τα άλλα είναι δευτερευούσης σημασίας. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υιοθετηθούν εκείνες οι εισηγήσεις από όπου και αν προέρχονται, είτε σημαίνει δημιουργία πρωτοκόλλου ή κάτι άλλο, που να βελτιώνουν όμως τυχόν αδυναμίες στη διενέργεια τεστ Παπα-Νικολάου. Σαφώς η υγεία των πολιτών είναι πάνω απ' όλα και αυτό το υπερτονίζουμε. Από την άλλη, όμως, γίνεται και ένα ζήτημα ορθολογιστικής διαχείρισης από πλευράς της Ελεκτικής Υπηρεσίας, διαχείρισης δηλαδή του δημοσίου χρήματος. Και είναι γι' αυτό που η Ελεκτική Υπηρεσία ζητεί από το Υπουργείο να προβεί σε έλεγχο των κρατικών κονδυλίων που σήμερα χειρίζονται κλινικές του Δημοσίου. Τώρα, από το περιεχόμενο των επιστολών, κρατώ ως ιδιαίτερα ανησυχητικό τη μη διεξαγωγή από την πολιτεία οργανωμένου πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Από την άλλη, κρατώ επίσης την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου στο θέμα της μείωσης των ληστών αναμονής, ένα τεράστιο πρόβλημα, Πέτρα, για τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάρτιο. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κυριακό. Θα παραμείνουμε βεβαίως στο θέμα, καθώς ανθρώπινη